Τις τελευταίες μέρες έχουμε εντυπωσιαστεί με τις μεταγραφές που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άντωνι Μαρσιάλ έκλεισε τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ο Λόβρεν είναι πλέον παίχτης του ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος Βίλιαν αγωνίζεται για τον Ολυμπιακό. Πώς γίνεται να έγιναν όλες αυτές οι μεταγραφές? Πιστεύω έπαιξε μεγάλο ρόλο η κατάκτηση του Conference από τον Ολυμπιακό και γενικά όλη αυτή η πρόοδος που έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Σήμερα θα δούμε τις 7 καλύτερες μεταγραφές που έγιναν φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τοποθετώντας σε μια λίστα, πηγαίνοντας από τη χειρότερη στην καλύτερη και βαθμολογώντας από το 1 ως το 10 πρώτα το πόσο μεγάλη καριέρα και γενικά πόσο μεγάλο όνομα έχει ο παίχτης που ήρθε και στη συνέχεια πόσο καλός θα είναι και πόσο θα βοηθήσει την ομάδα που πήρε μεταγραφή. Ξεκινάμε από τη θέση νούμερο 7 που έχουμε έναν παίχτη ο οποίος έχει καταφέρει να παίξει σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, είναι μέσος και το αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν το 2021 που κατέκτησε το Puskas Award. Αν δεν έχετε καταλάβει ήδη ποιος είναι, είναι ο Eric Lamela. Σε ηλικία 32 ετών, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο παίχτης ξεκίνησε την καριέρα του από τη River Plate από το 2009 μέχρι το 2011, μετά πήγε στη Ρώμα μέχρι το 2013 πριν πάρει μεταγραφή για την Tottenham. Όπου είχε και τα περισσότερα χρόνια σε μια ομάδα στην καριέρα του. Το 2013 μέχρι 2021 κατάφερε σε 177 συμμετοχές να σκοράρει 17 φορές. Συνέχεια είχε στη Σεβίλη που έκατσε από το 2021 μέχρι 2024 και κατάφερε να κατακτήσει και το Europa League τη χρονιά 2022-23. Και σήμερα βρίσκεται στην ΑΕΚ και θα βρίσκεται πιθανότατα μέχρι το 2027. Έχοντας λάβει υπόψη τις ομάδες που έπαιξε, τον αριθμό γκολ που κατάφερε να βάλει και τα τρόπαια που πήρε, θα βαθμολογούσα την καριέρα του με ένα 5 στα 10. Τώρα το τι μπορεί να κάνει στην ΑΕΚ και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει δεν είμαι σίγουρος. Είναι ήδη λίγο καιρό στην ομάδα και δεν μπορείς να πεις πως έχει εντυπωσιάσει. Φυσικά χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστεί και θα πρέπει να έχουμε υπομονή μαζί. Βέβαια σε ηλικία 32 ετών πιο πιθανό είναι να μην αποδώσει στην ΑΕΚ. Πάντως το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι και πολύ δύσκολο, οπότε πιστεύω πως θα βρει μερικά γκολ στον χρόνο του στην ΑΕΚ, αλλά σίγουρα δεν θα εντυπωσιάσει. Γι' αυτό κιόλας τον έχω 7ο στη λίστα, θα βαθμολογούσα το πόσο απόδοση θα έχει στη μεταγραφή του με ένα 4 στα 10 και συνολικό σκορ είναι 9 στα 20. Πηγαίνοντας στην έκτη θέση αυτής εδώ πέρα της λίστας, έχουμε έναν πιο γνώριμο παίχτη, ο οποίος αγωνίστηκε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας στην Αγγλία και στο prime του μπορούσε να γίνει ασταμάτητος. Αυτός δεν είναι άλλος παρά τον Βραζιλιάνο Βίλιαν. Ο Βίλιαν όλοι γνωρίζουμε πως είχε μια σαφώς καλύτερη καριέρα από τον Λαμέλα. Ξεκινώντας από τους Κορίνθιανς το 2006, είχε την πρώτη του μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ομάδα το 2007 στην Ουκρανική Σαχτάρ. Εκεί κατάφερε σε 140 συμμετοχές να σκοράρει 20 φορές και το 2013 να κερδίσει σε μια σημαντική μεταγραφή στη Τσέλσι. Η Τσέλσι ήταν η ομάδα που έκατσε τα περισσότερα χρόνια στην καριέρα του και κατέκτησε φυσικά τα πιο πολλά τρόπαια. Από το 2013 μέχρι το 2020, ο Βίλιαν έκανε 237 συμμετοχές και σκόραρε 37 γκολ. Επόμενη στάση στην καριέρα του ήταν το Λονδίνο, όπου έκατσε για μόνο μία χρονιά, πριν επιστρέψει στην πρώτη του ομάδα στους Κορίνθιανς. Το 2022 με 24 ξαναπήγε στην Premier League, αλλά αυτή τη φορά για τη Φούλαμ και αμέσως μετά ήρθε στον Ολυμπιακό. Τα τρόπαια που κατέκτησε αυτός ο ποδοσφαιριστής στην καριέρα του ήταν 4 Ουκρανικά Cup, 5 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 2 Premier League το 14 με 15 και 16 με 17, 1 Europa League το 2018-19, 1 FA Cup στην Αγγλία το 2018 και 1 Copa America το 2018 με 19. Με μια λίστα γεμάτη τρόπαια καταλαβαίνουμε όλοι πως η καριέρα του Βίλιαν ήταν μεγάλη. Εγώ προσωπικά θα την βαθμολογούσα με ένα 8 στα 10. Τώρα στο κομμάτι για το πόσο θα αποδώσει ο παίχτης για την ομάδα είναι κάπως δύσκολο. Γεννημένος το 1988 και σε ηλικία 36 ετών, πιστεύω πως δεν θα προσφέρει πολλά για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ήταν πολύ καλός παίχτης στα prime του, αλλά σε μεγάλη ηλικία σχεδόν κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να αποδώσει. Εκτός από έναν που εκείνος είναι μια εντελώς άλλη περίπτωση. Αν και ελληνικό πρωτάθλημα, πιστεύω θα είναι δύσκολο να βρει τα πατήματά του ο Βίλιαν, οπότε την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό θα τη βαθμολογούσαμε ένα 4 στα 10. Το συνολικό σκορ του είναι 12 στα 20. Θέση νούμερο 5 έχουμε έναν center back με πολύ παρελθόν πίσω του και πολλή εμπειρία. Με καταγωγή από Κροατία, ο Ντέγιαν Λόβρεν είναι το νέο απόκτημα του ΠΑΟ. Με μια καλή καριέρα, η οποία ξεκίνησε από το Ζάγκρεπ, είχε συνέχεια σαν δανεικός στην Ζάπρεσιτς. Πρώτη του καλή ομάδα ήταν η Λιόν το 2010 με 2013. Μετά πήγε στη Σαουθάμπτον για μια χρονιά και η ομάδα η οποία τον έμαθαν οι περισσότεροι ήταν η Λίβερ, όπου έκατσε το 2014 μέχρι 2020. Επόμενη στάση στην καριέρα του ήταν η Ζενίτ.
Zenith, μετά είχε μια επιστροφή στη Λιόν και τώρα πλέον αγωνίζεται για τον ΠΑΟ. Με 3 τρόπαια στην Κροατία, πολλά τρόπαια στη Ρωσία και μια Premier League το 2019-20, Champions League το 2018-19 και UEFA Super Cup το 2019-20, ο Λόβρεν μπορείς να πεις πως είχε μια πολύ καλή καριέρα. Θα την έβαζα σίγουρα αρκετά πάνω από του Λαμέλα, αλλά λίγο κάτω από του Βίλιαν. Η βαθμολογία που θα του δώσω για την καριέρα του θα είναι ένα 7 στα 10. Τώρα πάλι στο κομμάτι απόδοσης του ποδοσφαιριστή και το τι μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή στο σύλλογο, υπάρχει μια αμφιβολία. Σε ηλικία 35 ετών, ο Λόβρεν μπορείς να πεις είναι στα τελευταία στάδια της καριέρας. Από προσωπική άποψη, πιστεύω ότι τα καλύτερα χρόνια ενός ποδοσφαιριστή είναι από τα 25 μέχρι τα 29. Και ο Λόβρεν έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτή την ηλικία. Δεν θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του στον ΠΑΟΚ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα είναι καλός, καθώς με την εμπειρία του μπορεί σίγουρα να καλύψει το κενό του Κουλιαράκη. Στη βαθμολογία για το πόσο θα αποδώσει ο παίχτης στην ομάδα θα το βάλω ένα 6 στα 10 και με συνολικό σκορ 13 στα 20 ο Λόβρεν βρίσκεται 5ος σε αυτήν εδώ τη λίστα. Τέταρτη θέση τώρα έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος κατάφερε να αποκλείσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη δεύτερη χρονιά του στη Γιουβέντους από το Champions League. Ήταν κάποτε παίχτης του ΠΑΟ και αν με σχετικά μικρή καριέρα στα μεγάλα φώτα του ποδοσφαίρου κατάφερε να φτιάξει πολύ γρήγορα το όνομά του. Αυτός είναι ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Με καριέρα που ακολούθησε από τις ομάδες Πόρτο, ΠΑΟ, Γαλατασαράι και τώρα Ολυμπιακός, ο Ολιβέιρα θα μπορούσε να πει πως έχει μια αξιοσέβαστη σταδιοδρομία. Έχοντας νικήσει ένα Conference League με τη Ρώμα το 2021-22, 6 τρόπαια με την Πόρτο, 3 με τη Γαλατασαράι και ένα πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το 2019. Αν έπρεπε να βαθμολογήσω την καριέρα του, θα την έβαζα σίγουρα μέχρι στιγμής σαν κατώτερη από όλα αυτά τα ονόματα που ακούσαμε στο βίντεο. Οπότε θα έλεγα ένα 5 στα 10. Τώρα για το πώς θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό στη φετινή του χρονιά, πιστεύω θα ήταν τέλεια προσθήκη για το κέντρο των Ερυθρόλευκων. Με την εμπειρία που έχει μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια παίζοντας σε μεγάλα πρωταθλήματα και τη δυναμικότητα που έχει σαν ποδοσφαιριστής, μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο δεν θα σκοράρει συχνά τον Ολυμπιακό, αλλά η παρουσία του θα είναι πάντα εμφανή στον αγωνιστικό χώρο. Σε ηλικία 32 ετών, ο Ολιβέιρα είναι στα τελευταία χρόνια της καριέρας του που μπορεί να δείξει ένα πολύ καλό εαυτό και γι' αυτό θα του βάλω το πόσο θα αποδώσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ένα 9 στα 10. Με συνολικό σκορ 14 στα 20 βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε αυτό εδώ το βίντεο. Φτάνοντας στην τελευταία τριάδα θα σας κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να σας υπενθυμίσω αν σας αρέσει αυτό το βίντεο μέχρι στιγμής να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like γιατί αυτό δείχνει σε μένα αν ο κόσμος αρέσει πραγματικά τα βίντεό μου. Αν σας αρέσει το περιεχόμενό μου μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe. Έχω στόχο τους 30.000 και είμαστε αρκετά κοντά. Πάμε στη συνέχεια του βίντεο. Τρίτος στη λίστα είναι ένας νεαρός και ανερχόμενος ποδοσφαιριστής ξεκινώντας την καριέρα του από το 2019 και σε ηλικία μόλις 22 ετών ο Φακούντο Πελίστρι είναι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Συγκεκριμένα ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με την Πενιαρόλ, στη συνέχεια ήταν στη Manchester United από το 2020 μέχρι το 2024 πηγαίνοντας δανεικό στο εντωμεταξύ σε Αλαβές και Γρανάδα και τώρα είναι παίχτης του Παναθηναϊκού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την έναρξη της επαγγελματικής του καριέρας, θα τη βαθμολογούσα με ένα 6 στα 10. Από εκεί και πέρα για το πόσο θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, τον βαθμολογώ αρκετά ψηλά, γιατί σε ηλικία 22 ετών το μέλλον είναι μπροστά του και αν βρει πατήματα και εμπιστοσύνη με τον Παναθηναϊκό, έχει κάθε προοπτική να κάνει μεγάλα πράγματα για το σύλλογο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα τον έβαζα στη μεταγραφή του για τον Παναθηναϊκό ένα 9 στα 10 και με συνολικό σκορ να είναι 15 στα 20. Δεύτερος αυτήν εδώ τη λίστα είναι πάλι παίχτης από το Τριφύλι και είναι ο Τετέ. Ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Γκρέμιο από το 2008 μέχρι 2019, αμέσως μετά πήγε στην Ευρώπη και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ουκρανική Σαχτάρ. Ο χρόνος του εκεί ήταν από το 2019 μέχρι το 2023, που κατάφερε κιόλας σε 75 συμμετοχές να έχει 25 γκολ. Μετά έφυγε δανεικός στη Γαλλική Λιόν, όπου έκανε 26 συμμετοχές με 8 γκολ. Στην επόμενη του στάση ήταν πάλι δανεικός και αυτή τη φορά στη Λέστερ και έκανε 13 συμμετοχές και 1 γκολ. Και επόμενη του ομάδα ήταν η Γαλατασαράι. Εκεί δεν τα πήγε πολύ καλά, καθώς σε 33 συμμετοχές του με την ομάδα δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. 2024 και τώρα πλέον είναι παίχτης του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας 1 γκολ στις 4 συμμετοχές του με την ομάδα. Και αυτό το γκολ ήταν κιόλας εναντίον του Άγια. Αν και σε σχετικά μικρή ηλικία, κατάφερε να πάρει 4 τρόπαια στην Ουκρανία και 2 στην Τουρκία. Στα 24 του χρόνια θα τον βαθμολογούσα την καριέρα του μέχρι στιγμής με ένα 7 στα 10. Το τι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό τώρα, πιστεύω ότι στην ηλικία του και στις ομάδες που έχει παίξει, δεν θα του είναι δύσκολο να βρει έναν πολύ καλό εαυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προσδοκώ πολλά γκολ και assist από αυτόν, καθώς είναι ένας παίκτης που μπορεί. Φυσικά μετράει και το πώς θα τα πάει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που αυτή τη στιγμή είναι ο Αλόνσο. Και αν ο προπονητής
στρώσει την ομάδα του, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Το αν θα αποδώσει στους πράσινους μας το επιφυλάσσει το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό και γι' αυτό θα βάλω την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό με ένα 9 στα 10. Συνολικό σκορ είναι 16 στα 20. Φτάνοντας τώρα στο τέλος και στη θέση νούμερο 1, έχουμε έναν παίχτη που κάποτε θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα πρόσπεκτ στο ποδόσφαιρο και μερικοί λέγανε πως θα καταφέρει να κατακτήσει χρυσή μπάλα στην καριέρα του. Will be the best player in the world. I will be the best in the world. Βέβαια αυτό δεν έγινε, καθώς δεν κάλυψε τις προσδοκίες που πήρε από τον κόσμο. Με 84 συνολικά επαγγελματικά γκολ και καταγωγή από τη Γαλλία, κατά την άποψή μου, ο Άντονι Μαρσιάλ είναι η καλύτερη μεταγραφή που έγινε φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 28 ετών και με μια πολύ καλή καριέρα κάτω από τα πόδια του, ο Μαρσιάλ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο αξίας πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο πλέον φυσικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο Μαρσιάλ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Β' ομάδα της Λιόν, εκεί που είχε 11 συμμετοχές και 5 γκολ. Αυτό ήταν αρκετό για να τον πάνε στην πρώτη ομάδα της Λιόν, αλλά εκεί πέρα δεν του έδωσαν χρόνο συμμετοχής. Και με μόνο 3 αγώνες και κανένα γκολ, ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να πάει στην Β' ομάδα της Μονακό. Εκεί έκανε 4 συμμετοχές και 3 γκολ, κερδίζοντας τη θέση του στην πρώτη ομάδα της Μονακό, κάνοντας 49 συμμετοχές και σκοράροντας 11 γκολ. Ο Γάλλος τότε θεωρούταν σε παρόμοιο επίπεδο με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Paris Saint-Germain. Τεθραλαμένη με εκείνη τη φουρνιά παιχτών του Μονακό, η Manchester United αποφάσισε να πάρει το νέο στάρ της ομάδας, έχοντας γιγαντιές προσδοκίες. Μετά από 9 χρόνια, 209 συμμετοχές και 69 γκολ, είναι σαφές να πεις πως ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να βρει μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Σίγουρα όχι όσο ο Εμπαπέ που έκανε παπάδες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Το 2022 είχε ένα δανεισμό στη Σεβίλη, ούτε εκεί βρήκε τη φόρμα του, κάνοντας 9 συμμετοχές και σκοράροντας καθόλου. Τώρα σε ηλικία 28 ετών, το 2024, ο Μαρσιάλ είναι ο νέος κάτοικος της Φιλαδέλφειας και παίχτης της ΑΕΚ. Αποτρόπαια το μόνο αξιοσημείο το είναι το Europa League το 2016-17. Έχοντας λάβει υπόψη το ιστορικό της καριέρας του και την ηλικία του, θα βαθμολογούσε την καριέρα του με ένα 7 στα 10. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το πώς θα αποδώσει ο παίχτης για την ΑΕΚ. Προσωπικά η άποψή μου είναι πολύ πιθανό να ξαναβρει τη φόρμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα και να γίνει πάρα πολύ καλός και παραγωγικός παίχτης για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια λίγο κρίση αυτή τη στιγμή, καθώς δεν έχει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχοντας αποκλειστεί πολύ νωρίς από την ΝΟΑ. Και γενικά υπάρχει μια τοξικότητα μεταξύ του κόσμου προς τον προπονητή της. Αν καταφέρει να διαχειριστεί αυτή την πίεση ο Αλμέιδα και κάνει την ομάδα του όσο δυνατή ήταν τη χρονιά που πήρε τον Double, ο Μαρσιάλ θα έχει ένα πολύ καλό χρόνο στο καιρό που θα κάτσει στην ΑΕΚ. Με την καλύτερη ηλικία που θα μπορούσε να είχε πάρει τον Μαρσιάλ η ΑΕΚ, δηλαδή στα 28, και τα πολύ καλά νούμερα που έκανε σε εισαγωγικά στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Μαρσιάλ θα αποδώσει εντυπωσιακά για την ΑΕΚ. Και γι' αυτό τον λόγο θα τον βάλω τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ ένα 10 στα 10. Με συνολικό σκορ 17 στα 20, ο Μαρσιάλ είναι η καλύτερη μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Στόχος για αυτό το βίντεο θα βάλω τα 100 like, οπότε πάμε να το σπάσουμε. Αν θέλετε να δείτε κάποιο άλλο βίντεο στο κανάλι μου, θα σας πρότεινα αυτό με τα ακριβότερα συμβόλαια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.